τι θα λέγατε να φτιάξουμε σήμερα μία διαφορετική ψαρόσουπα. Βελουτέ ψαρόσουπα με λαχανικά. Ναι, καλά ακούσατε. Μια τέλεια χειμωνιάτικη σουπίτσα. Για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας θα χρησιμοποιήσω μπακαλιάρο και κοκκινό ψαρό από την εταιρεία Δασκαλάκη που είναι έτοιμος, καθαρισμένος και απεντερωμένος και φυσικά κομμένος σε ωραία κομμάτια. Θα πάρουμε λοιπόν τα ψαρικά, θα χρησιμοποιήσω και τα δύο είδη για να μας δώσουν πολύ καλύτερο ζωμό στο φαγητό. Θα βάλω σε μία κατσαρόλα. Θέλω περίπου 500 γραμμάρια από το καθένα. Τώρα θα συμπληρώσουμε με νερό, έτσι να καλύψουμε τα ψάρια μας. Θα προσθέσουμε ελάχιστο αλάτι. Δεν θα βάλουμε πάρα πολύ αλάτι γιατί θα αλατίσουμε ξανά και τα λαχανικά. Θα κλείσουμε την κατσαρόλα και θα βράσουμε για περίπου 20 λεπτά. Το ψαράκι μας έχει ψηθεί, μάλιστα έχει καλοψηθεί. Θα το βγάλουμε σε μια πιατέλα, εδώ έτσι προσεκτικά. Πω μου σχομυρίζει. Και τώρα που είναι ζεστό το ψαράκι, θα φτιάξουμε ένα λαδολέμονο. Θα στύψω εδώ λεμονάκια, για να δώσει ωραία γεύση στο ψάρι μας. Θα το βάλουμε σε ένα μπολάκι για να το χτυπήσουμε. Τέλεια. Και θα προσθέσουμε μέσα φυσικά ελαιόλαδο και αλατάκι. Θα χτυπήσουμε λίγο για να ανακατευτεί το λάδι με το λεμόνι. Και θα περιχύσουμε από πάνω τα ψαράκια μας. Πω, τέλειο. Και σκέτο έτσι το ψάρι, θες να το απολαύσεις. Λοιπόν, αφήνουμε τα ψαράκια μας στην άκρη. Και τώρα, το ζωμό που έχουμε βράσει τα ψάρια, θα τον σουρώσουμε σε μια λεπτή σίτα και θα προσθέσουμε μέσα τα λαχανικά για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Έχουμε σουρώσει το ζωμό, τον ξαναβάλαμε πάνω στην κατσαρόλα αφού πρώτα την έχουμε πλύνει και τώρα θα βάλουμε τα λαχανικά. Θα βάλουμε πατάτες, κρεμμύδι, θα χρειαστούμε 2 κρεμμύδια, κόψτε τα στα 4, δεν χρειάζεται να τα κόψετε σε πιο μικρά κομμάτια, έτσι αλλιώς θα βράσουν αρκετά και θα τα πολτοποιήσουμε όλα. Ένα πράσο. Το πράσο θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στη σούπα μας. Καρότα. Βάζουμε μέσα και τα καρότα. Και 2 ντοματούλες. Και αυτές τα 4. Και στο τέλος δεν θα ξεχάσουμε να βάλουμε σέλινο, γιατί το σέλινο είναι αυτό που δίνει τη χαρακτηριστική γεύση και μυρωδιά στην ψαρόσουπα. Και για να τελειώσουμε θα βάλουμε ελαιόλαδο, 2 φύλλα δάφνης και αλάτι. Θα κλείσουμε την κατσαρόλα και θα βράσουμε για περίπου 20 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να μαλακώσουν εντελώς τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, έχουν βράσει αρκετά, έχω κλείσει το μάτι και τώρα, εάν έχετε ένα ραβδομπλέντερ, μπορείτε να χτυπήσετε κατευθείαν και να λιώσουν τα λαχανικά μέσα στην κατσαρόλα. Διαφορετικά, θα τα βγάλετε σε ένα μούλτι, θα τα αλέσετε και θα τα ξαναπροσθέσετε πάλι μέσα στο ζωμό. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τώρα να λιώσω τα λαχανικά.
έχουμε λιώσει τα λαχανικά μας, έχει αποκτήσει μια πολύ ωραία υφή η σούπα μας και τώρα θα προσθέσουμε μέσα λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε όσο λεμόνι θέλετε, ανάλογα πόσο όξινο θέλετε το φαγητό σας. Θα βάλω ένα λεμόνι εγώ και θα το δοκιμάσουμε στη συνέχεια αν χρειάζεται περισσότερο. Ωραία. Ρίχνω μέσα και το λεμονάκι, κάναμε εδώ λίγο ζημιά. Και θα προσθέσω και φρέσκο πιπέρι. Θα ανακατέψω μία τελευταία φορά. Αχ, μουσκομυρίζει. Για πάμε να σερβίρουμε. Πω, τέλεια φαίνεται. Μπορείτε φυσικά όταν πολτοποιείτε τα λαχανικά να βάλετε μέσα και κομματάκια ψάρι. Να πολτοποιήσετε και ψάρι. Διαφορετικά θα βάλετε από πάνω το ψαράκι να το σερβίρετε με τη σουπίτσα. Και λίγο φρέσκο πιπεράκι και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη. Αχ, και τώρα θα βάλουμε και ψαράκι πάνω στη σούπα, γιατί αυτό είναι που έχει δώσει όλη τη γεύση, έτσι να πάρει και από τη γεύση της σούπας. Δείτε εδώ τι ωραίο πιάτο που έχουμε φτιάξει. Θέλω να το φτιάξετε όλοι, να το απολαύσετε αυτές τις νύχτες του χειμώνα που θα σας ζεστάνει. Και όχι μόνο νύχτες, και μέρες, και όποτε θέλετε μπορείτε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη σούπα. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε νέα συνταγή. Και εγώ να δοκιμάσω. Να πω λίγο ψαράκι. Καλή σας όρεξη!